8ο μάθημα του σεμιναρίου «Στάδια ιεραρχικής μαθητείας». Είμαστε στο δεύτερο κύκλο. Μιλάμε σήμερα για ένα θέμα που συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Ο τίτλος είναι «Κρίσνα Χριστός. Η μετάβαση στο σήμερα». Κάθε νέα εποχή εγγενιάζεται από την εμφάνιση των δυνάμεων του φωτός, της αγάπης, της σοφίας, της θέλησης. Ο Κρίσνα των Ανατολικών ή ο Χριστός των Δυτικών, ως ένα και το αυτό πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δρά μέσα από τους μαθητές του. Ποιος είναι ο Κρίσνα ή Χριστός, ο Χριστός ή Κρίσνα, γιατί επιλέγουμε τον Σρι Οροπίντο ως εκπρόσωπο, τι σημαίνει Integral Yoga, γιατί συνδέουμε τα εστιακά σημεία Οροβιλ Αθήνα, τι σημαίνει γιώνεται το πεδίο του υπερνού, supermind, πώς συνεχίζουμε το έργο σήμερα με νοήμονα θέληση αγάπης. Σε αυτά τα ερωτήματα θα απαντήσουμε. Στο τωρινό ηλιακό μας σύστημα, η ακτίνα της αγάπης είναι κυρίαρχη. Χρωματίζει και διαποτίζει όλες τις υποακτίνες της. Την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη, την έβδομη. Ο Κρίσνα είναι για τους Ινδουιστές ο Θεός της συμπόνιας, της τρυφερότητας, ο Θεός της αγάπης. Είναι η ουσία και το σύμβολο της Θείας Αγάπης, της οποίας η ανθρώπινη αγάπη αποτελεί αντανάκλαση. Λατρεύεται και ως το 8ο αβατάρ του Βισνού. Σύμφωνα με την Ινδική παράδοση, ενσαρκώθηκε για να εξισορροπήσει το κακό στη γη. Ο διδάσκαλος Τιβετανός, που είναι επίσης επάνω στη γραμμή της αγάπης, τον αναφέρει ως προγενέστερη ενσάρκωση του Χριστού. Στα μεγάλα Ινδικά έπι αναφέρονται επεισόδια από τη ζωή του Κρίσνα, σύμφωνα με τα οποία φέρεται ότι έζησε την περίοδο 3200 π.Χ. έως 3100 π.Χ. Στη Bhagavad Gita αναλύεται η διδασκαλία του υπό τη μορφή συνομιλιών με τον πρίγκιπα Αρτζούνα. Και ο Χριστός και ο Κρίσνα είναι θείες ενσαρκώσεις. Είναι παγκόσμιοι σωτήρες. Έργο των παγκόσμιων σωτήρων είναι η αγκύρωση της νοημοσύνης και της αγάπης στο σώμα του πλανητικού λόγου και η ανάπτυξη των ιδιωτήτων της νοημοσύνης και των ιδιωτήτων της αγάπης. Ο Κρίσνα με το έργο του άνοιξε τη θύρα για την ανθρωπότητα της δεύτερης μοίησης. Ο Χριστός ολοκλήρωσε το έργο του Κρίσνα και όλων όσων είχαν προηγηθεί, καθώς έδωσε σχήμα και ουσία στην αγάπη.
Ο Χριστός άνοιξε την πόρτα της επόμενης μοίησης για την ανθρωπότητα, δηλαδή της τρίτης μοίησης. Γείωσε τη θέληση του Θεού στη μήτρα της αγάπης. Έδειξε το δρόμο που οδηγεί στη σαμπάλα. Για την σαμπαλική πνευματική πλανητική ιεραρχία, ο Χριστός έκανε ακόμη κάτι πολύ μεγαλύτερο. Υπέδειξε την ανώτερη εξελικτική οδό που οδηγεί στις μεγάλες κοσμικές ατραπούς και άνοιξε νέες θύρες για τους διδασκάλους. Ο Κρίσνα ενσωματώνει την πλανητική αρχή της αγάπης. Ο Χριστός ενσωματώνει την κοσμική αρχή της αγάπης. Ως παγκόσμιοι σωτήρες είναι το αποτέλεσμα της ανθρώπινης επίκλησης. Μέσα από τις περιοδικές τους εμφανίσεις στη γη, η ανθρωπότητα μπορεί να αντιληφθεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να ανοίξει τις πόρτες που θα οδηγήσουν στο επόμενο στάδιο εξέλιξης. Ο Κρίσνα στην Bhagavad Gita προαναγγέλει την έλευση του Χριστού λέγοντας: «Κάθε φορά που ο νόμος υποχωρεί και η ανομία κυριαρχεί, τότε εγώ εκδηλώνομαι. Για τη σωτηρία των δικαίων και την καταστροφή όσων κάνουν το κακό, για την εγκαθίδρυση του νόμου, εγώ έρχομαι σε γέννηση σε κάθε εποχή». Πολλοί μαθητές και τμήμα της ανθρωπότητας βρίσκονται επάνω στη γραμμή της αγάπης και την υπηρετούν μέσα από τις άπειρες όψεις της. Σήμερα ο Χριστός επανεμφανίζεται για να ενσωματώσει την κοσμική αρχή της θέλησης. Οι αρχές αυτές, η κοσμική αρχή της νοημοσύνης, η κοσμική αρχή της αγάπης, η κοσμική αρχή της θέλησης, είναι αρχές, εκπορεύσεις, αναδύσεις, ακτίνες, πρανικοί εθέρες του ενός υπερνού. Όλες αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι ορθές μέσα στο αντίστοιχο πλαίσιο στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Από ποιο πεδίο θα μιλήσουμε και για ποια διαδικασία θέλουμε να εκφράσουμε την κίνηση αυτών των αρχών από τον υπερνού προς τα πού. Μεγάλες οντότητες αναλαμβάνουν να οδηγήσουν τις αρχές αυτές. Εκπορεύσεις, αναδύσεις, ακτίνες, πρανικούς εθέρες του ενός υπερνού. Να διαπεράσουν μέχρι να ενσωματωθούν, να αφομοιωθούν μέσα σε οντότητες ενσαρκωμένες στη γη. Οι ενσαρκώσεις αυτές που διαπεράστηκαν και ενσωμάτωσαν, αφομοίωσαν τις αρχές αυτές, τις εκπορεύσεις, αναδύσεις, ακτίνες, πρανικούς εθέρες του ενός υπερνού,
περιγράφουν τις διαδικασίες αυτές. Καθώς περιγράφουν τα βιώματα που έχουν από αυτές τις διαδικασίες μέσα τους, λέμε ότι αφενός ομολογούν την παρουσία, αφετέρου διδάσκουν τον τρόπο ενσωμάτωσης της παρουσίας. Αυτό κάνουμε στην Ευρώπη, εδώ στην Ελλάδα, στο κέντρο στην Αθήνα, μέσα από την εμφάνιση της Λαγκρενάτ, της αγάπης και της θέλησης του κοσμικού υπερνού, που γίνεται διαλογισμοί και δράση του ιόχρου δικτύου, που γίνεται διαλογισμοί και δράση της Ιωχροοχώου Ακαδημίας. Αυτό έκανε και ο Σρι Οροπίντο στο Ποντιτσέρι της Ινδίας, όπου εφάνισε την αγάπη και τη θέληση του κοσμικού υπερνού μέσα από την Integral Yoga. Ο Σρι Οροπίντο είναι της γραμμής της αγάπης. Ποια είναι η ορθή μετάφραση της γιόγκας του Σρι Οροπίντο? Την γνώρισα ως γιόγκα της σύνθεσης. Τι συνθέτει? Τα πάντα. Το πάνω και το κάτω, το μεγάλο και το μικρό, το άπειρο με το μικροσκοπικό. Συνθέτει τις όψεις της προσωπικότητάς μας, την ψυχή με την προσωπικότητά μας, το πνεύμα με την ψυχή και την προσωπικότητα. Συνθέτει τον άνθρωπο με τους πλανήτες και το σύμπαν. Integral σημαίνει ολόκληρο, ακέραιο, αναπόσπαστο, ολοκληρωτικό. Πώς όμως προκύπτει αυτή η ολοκλήρωση? Μέσω σύνθεσης. Και πώς συντίθεται? Μέσω αφομοίωσης. Αφομοιώνοντας τη γνώση, φτάνω στη σύνθεση. Συνθέτοντας τις γνώσεις, φτάνω στην ολοκλήρωση. Στην ολοκλήρωση υπάρχει ενοποίηση. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι ένας όρος μεταφραζόμενος χωρίς την αντίληψη του περιεχομένου του, δεν αποδίδεται στην ολότητα της διαδικασίας που θέλει να εκφράσει. Αποδίδεται ή ως ένα από τα στάδια της διαδικασίας ή ως το τελικό αποτέλεσμά της, κάνοντάς το να μοιάζει ανέφικτο ή θαυματουργό. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον όρο Integral Yoga, ας δούμε πώς χρησιμοποιείται ο όρος Integral σε στρογγυλή τράπεζα γιατρών σήμερα. Ενοποιημένη ιατρική, ο συνδυασμός της ακαδημαϊκής και εναλλακτικής ιατρικής. Ας δούμε πώς σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος στη φυσική.
Σε άρθρο στο Scientific American εξηγείται πώς μπορούμε να έχουμε το 2050 μια ενοποιημένη θεωρία. Η ενοποιημένη αυτή θεωρία είναι η σύνθεση ολοκληρωμένων διαφορετικών όψεων. Ενοποιημένα παιδεία και στους διαλογισμούς μας. Η σύνθεση ολοκληρωμένων διαφορετικών όψεων της μιας προσωπικότητας, για παράδειγμα, όταν αυτό γίνεται από την ψυχή και το πνεύμα. Ή ακόμα μακρύτερα στους διαλογισμούς μας, ενοποιημένα σύμπαντα, που είναι η σύνθεση των συχνοτήτων, των εθερικών πεδίων, του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου, μέσω αλληλεπίδρασης. Η γιόγκα που ενοποιεί μέσω της δύναμης που τα πάντα ενώνει. Είναι η Integral Yoga. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Το πνεύμα, Θεός, ενέργεια ή όποιο άλλο όνομα της δώσουμε. Η γιόγκα του Σρι Οροπίντο είναι το βίωμα και η θεωρία του βιώματός με τη δύναμη που τα πάντα ενώνει. Η δύναμη που τα πάντα θα ενώσει, μας λέει ο Σρι Οροπίντο, είναι ο υπερνούς. Πώς ο Σρι Οροπίντο βίωσε τον υπερνού? Τον βίωσε βιώνοντας μέσα του την παρουσία της έμφυτης θειότητας και την συνείδηση της σιωπής. Πώς εμείς προσεγγίζουμε τον υπερνού, βιώνοντας μέσα μας την παρουσία της θείας δρόσας πραγματικότητας και βιώνοντας μέσα μας την συνείδηση της μαθητείας. Ο υπερνούς του πνεύματος Θεού ενέργεια διαθέτει υπερνόηση, η δύναμη της οποίας εκφράζεται στη δόμηση σκέψεων. Οι σκέψεις είναι μορφές. Οι σκέψεις είναι σκεπτομορφές. Οι εθέρες από τους οποίους είναι φτιαγμένες διαποτίζονται από την θέληση, σκοπό, προγραμματισμό του υπερνού. Όταν ο νους μας, ο ανθρώπινος νους μας, συνδέεται με τον υπερνού, τότε οι σκέψεις μας είναι εθερικά διαποτισμένες από την θέληση, τον σκοπό, τον προγραμματισμό του υπερνού. Έτσι ο νους μας
μέσω των σκέψεών μας παράγει τη θέληση, παράγει το σκοπό, αναμεταδίδει τον προγραμματισμό του υπερνού. Έτσι προάγεται η ιεροποίηση της ύλης και η πνευματική εξέλιξη των ειδών. Οι νόες ανταλλάσσουν συχνότητες και παράγουν δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά των συχνοτήτων ενοποιούν τα πεδία. Έτσι προάγεται βήμα-βήμα ο συσχετισμός, η σύνθεση, η αφομοίωση, η ενοποίηση και των εθέρων και της ύλης. Υπάρχει ολόκληρη διαδικασία με την οποία αυτό συμβαίνει. Αυτή η διαδικασία είναι η Integral Yoga. Η yoga της δράσης των εθέρων. Από πεδίο σε πεδίο και από μορφή σε μορφή. Γιατί επέλεξα να κάνω αυτή την παρουσίαση? Για πολλούς λόγους. Και για έναν που είναι κυρίαρχος. Σήμερα, η δράση αυτού του υπερνού, του πνεύματος Θεού ενέργειας, έχει φτάσει να δρά στους εθέρες των δικών μας γήινων πεδίων και γήινων μορφών. Σήμερα, η δράση αυτού του υπερνού, του πνεύματος Θεού ενέργειας, έχει φτάσει να δρά στους εθέρες μας με τρόπο που καταγράφεται και βιωματικά και επιστημονικά. Τέλη του 19ου αιώνα με μέσα του 20ου αιώνα έζησαν σπουδαίοι εργάτες της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Ενσαρκώθηκαν και διέθεσαν τις ζωές τους με στόχο να συγχρονίσουν τις σκέψεις της ανθρωπότητας με το νόημα των επικείμενων γεγονότων. Εμφανίστηκε η Μπλαβάτσκι, η Μπέιλι και πολλοί δυτικοί που είτε έφεραν τη σκέψη της Ανατολής στη Δύση, είτε διεντυπώσεως έλαβαν τη νέα γνώση κατευθείαν από τους διδασκάλους. Αυτή την περίοδο έζησε και ο Σρι Ορομπίντο. Γεννήθηκε το 1872, πέθανε το 1950. Ένας άνθρωπος που μορφώθηκε, δούλεψε, παντρεύτηκε, πολιτικοποιήθηκε, φυλακίστηκε, έζησε ως μύστης, ως μεσολαβητής του μέσα και του έξω. Μεσολάβησε στο μέσα να βγει έξω και το έξω να προσεγγίσει στο μέσα.
Ο Σρι Ορομπίντο γεννήθηκε στην Καλκούτα το 1872. Η οικογένειά του, ο πατέρας του ήταν γιατρός, τον έστειλε στην Αγγλία στα 7 του χρόνια για να μορφωθεί. Ήθελα να αποκτήσει δυτική παιδεία. Φίτησε στο St. Paul's School και έκανε κλασικές σπουδές στο Cambridge. Όταν τελείωσε τις σπουδές του, έμεινε εκεί από 7 ετών μέχρι τα 21 του χρόνια. Επέστρεψε στην Ινδία, όπου ευχή του πατέρα του θα ήταν να δουλέψει στους Άγγλους ως υπάλληλος. Όμως ο ίδιος δυσκολευόταν σε αυτό επειδή στην Αγγλία είχε ανακαλύψει, είχε ακούσει και κάποια έκτροπα που γινόντουσαν από την Αγγλία στην Ινδία. Έτσι για 13 χρόνια προτίμησε να πάει να δουλέψει στην υπηρεσία ενός μαχαραγιά. Του μαχαραγιά του Μπαρόντα. Όντας εκεί, μελέτησε τον Ινδικό πολιτισμό, γιατί στη Δύση είχε μελετήσει τα λατινικά, τα ελληνικά, είχε μάθει πολλές γλώσσες, είχε μία εξαιρετική δυτική κλασική μόρφωση. Και τώρα, έχοντας επιστρέψει στην Ινδία, μελετά τα ινδικά κείμενα, μελετά τις ινδικές γραφές και δημιουργεί μέσα του έναν τεράστιο πλούτο και από τα δεδομένα της Ανατολής. Επειδή ήταν δυστυχής ως προς το γεγονός ότι η Ινδία ήταν υποταγμένη και ανελεύθερη, εντάχθηκε στον απελευθερωτικό αγώνα. Το 1906 πήγε στη Βεγγάλη για να υπηρετήσει τον αγώνα και όπως είναι αυτονόητο, ένας τόσο θεληματικός μορφωμένος άνθρωπος έγινε η ηγετική φυσιογνωμία του εθνικιστικού κινήματος. Το 1908 συνελήφθη για συνωμοσία και φυλακίστηκε επί ένα χρόνο. Έγινε η δίκη, ήταν πολύκροτη και η απόφαση ήταν αθωωτική. Ενώ ήταν στη γιόγκα, ενώ ήταν στη φυλακή, αφοσιώθηκε στη γιόγκα και απέκτησε πολλές εμπειρίες. Εκεί στη φυλακή βίωσε την βραχμανική σιωπή, δηλαδή τη σιωπή του νου. Έλεγε ότι ερχόντουσαν οι σκέψεις και τις έδιωχνε. Τελικά, εκεί στη φυλακή βίωσε και την παρουσία του Κρίσνα. Είχε μία γαλήνη και μία ηρεμία, η οποία λέγεται ότι από τότε ποτέ δεν την έχασε. Ή για να το πω αντίθετα, ποτέ η γαλήνη δεν αποχωρίστηκε από αυτόν. Τελικά το 1910 εγκαταστάθηκε στο Ποντιτσέρι και αφοσιώθηκε στο πνευματικό του έργο. Γιατί πήγε εκεί? Επειδή ήταν γαλλική, ανήκει στους Γάλλους. Και ο ίδιος ιδιώκεται από τους Άγγλους.
Εκεί στο Ποντιτσέρι έκανε πνευματικό έργο. Ένας Γάλλος αξιωματούχος που ζούσε εκεί το είπε στη γυναίκα του, η οποία ήταν στη Γαλλία. Και η οποία πήγε στην Ινδία για να τον δει. Όταν τον είδε, συγκλονίστηκε, γιατί αναγνώρισε σε αυτόν τον δάσκαλο που της εμφανιζόταν τα βράδια. Έτσι, ενώ επέστρεψε στην Γαλλία, έκανε αρκετά ταξίδια, πήγαινε έλα, τελικά εγκαταστάθηκε εκεί και έγινε η κύρια συνεργάτιδά του, ονομάστηκε δε στο άσραμ εκεί στο Ποντιτσέρι, Mother, μητέρα. Από το 1914 έως το 1921, ο Ρομπίντο με τη βοήθεια της γυναίκας αυτής εξέδωσε το περιοδικό Αρία, μέσω του οποίου εξωτερήκευσε το πνευματικό του όραμα και έδειξε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτή η υλοποίηση του οράματος. Το 1924 αποσύρθηκε για να αφοσιωθεί στο εσωτερικό του έργο. Σημαίνει ότι μπήκε στα ενδότερα του άσραμ και άφησε τους μαθητές στην Mother για να τους διακονεί. Μέσω επιστολών συνέχισε να καθοδηγεί τους μαθητές του. Πέθανε, κοιμήθηκε, αποχώρησε το 1950. Η Μοίρα Αλφάσα γεννήθηκε στο Παρίσι το 1878. Από την παιδική της ηλικία είχε πνευματικές εμπειρίες και επαφή με εσωτερικούς διδασκάλους. Το 1914 πήγε για πρώτη φορά στο Ποντιτσέρι της Ινδίας και συναντώντας εκεί τον Σρι Αουροπίντο, τον αναγνώρισε ως έναν από τους διδασκάλους της. Το 1920 εγκαταστάθηκε στο Ποντιτσέρι και από το 1924 και μετά ανέλαβε την ευθύνη του άσραμ. Μετά το θάνατο του Σρι Αουροπίντο, συνέχισε το έργο του μέχρι το 1973, δηλαδή ήταν μόνη της 23 χρόνια. Οπότε, το 1973 και η ίδια πέθανε. Μαζί της, πολλά από αυτά τα χρόνια, πήγε ένας Γάλλος αναζητητής και μαθητής, ο οποίος στάθηκε δίπλα της και την βοήθησε να καταγράψει όλες τις διαδικασίες, τις βιωματικές τις οποίες ζούσε, με αυτήν την σύνδεση του υπερνού, μέσα στα κύτταρά της. Σκεφτείτε τους διαλογισμούς που κάνουμε, τους κυταρικούς. Αυτή την ανάλογη εμπειρία την κατέγραφαν συστηματικά και αυτή εξεδόθη αργότερα σε 13 τόμους με τον τίτλο «Το ημερολόγιο» της Mother. Αυτός ο οποίος
παρήγαγε αυτό το έργο είναι ο Bernard Engingier, ο οποίος γεννήθηκε το 1923 στο Παρίσι. Υπήρξε μέλος της Γαλλικής Αντίστασης και φυλακίστηκε για 1,5 χρόνο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία. Μετά τον πόλεμο, ταξίδεψε στην Ινδία και ήρθε σε επαφή με τον Σρι Οροπίντο. Δεν έμεινε όμως αμέσως στο άσραμ. Και αυτός πήγε και ήρθε πολλές φορές. Ταυτόχρονα αναζητούσε τις πνευματικές εμπειρίες σε πολλά μέρη του κόσμου και απέκτησε και κάποιους γιόγκι διδασκάλους. Ήταν 30 ετών το 1953 όταν πήγε στο Ποντιτσέρι και εγκαταστάθηκε εκεί για να υπηρετήσει την μητέρα, την Μοίρα Αλφάσα και το άσραμ. Το 1957, 4 χρόνια αργότερα, η μητέρα του δίνει το όνομα Σάπτρεμ. Σημαίνει αυτός που αγαπά αληθινά. Υπήρξε στενός της συνεργάτης και μαγνητοφώνησε τις συζητήσεις τους μέχρι την αποχώρησή της. Έγινε αυτό που σας είπα προηγουμένως, τις δημοσίευσε σε 13 τόμους. Ο ίδιος ο Σάπτρεμ κυκλοφόρησε πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων και η νοημοσύνη των κυτάρων, Le Mental de Cellule, χάρη στην οποία ο υπερνούς έχει πρόσβαση μέσα τους. Με τις τρεις αυτές πολύ εν συντομία βιογραφίες, βλέπουμε τους κρίκους της λειτουργίας μιας πνευματικής εστίας, μιας γείωσης ενεργειών, μιας έκφρασης του Θείου σε εκδήλωση. Ο υπερνούς, ο Σρι Οροπίντο, με τους δικούς του διδασκάλους, ο ίδιος διδάσκαλος για πολλούς, η Μέρ, η Μάδερ, που συνήχισε μαζί του και συνεργάστηκε, προφανώς του έδωσε εκείνες τις ιδιότητες, εκείνες τις γραμμές με τις οποίες δυνάμωσε την γραμμή της εξωτερήκευσης. Μην ξεχνάτε ότι ο Οροπίντο άρχισε να εξωτερικεύει όταν πήγε η μητέρα. Και στη συνέχεια η μητέρα μετά το θάνατό του συνέχισε την εξωτερήκευση της διδασκαλίας. Δεν ήταν μία απλή εξυπηρετητής, ήταν η ίδια μαθήτρια και η ίδια βίωνε την διαδικασία αυτή της γείωσης του υπερνού. Τώρα, ο επόμενος κρίκος που είναι ο Σαπτρέμ, ό,τι έκανε η μητέρα στον Οροπίντο, το κάνει ο Σαπτρέμ στη μητέρα. Και δεν έχουμε την δυνατότητα να δούμε τι συναντήσεις είχε ο ίδιος ο Σαπτρέμ, οι οποίες τον βοήθησαν να εκδώσει τα βιβλία του, τα οποία ήταν πολλά, και να μιλάει για όλο αυτό το θέμα. Κάτι που επίσης θέλω να επισημάνω είναι ότι η ζωή και των τριών, όπως βλέπετε, και αυτό το λέω για όλους εκείνους που μας ακούνε και που
βάζουν μπροστά το γεγονός ότι οι καιροί είναι δύσκολοι και πώς θα υπηρετήσουν, πώς θα εσωτερικευθούν, πώς θα βρίσκονται στην υπηρεσία του Πνεύματος Θεού ενέργεια, ότι η ζωή τους ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Είναι περίοδος πολέμων για ανεξαρτησίες. Είναι περίοδος παγκοσμίων πολέμων. Όλα αυτά που γίνονται στη μαθητεία και που οδηγούν στη μοίηση και που οδηγούν στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και συμμετέχουν στην διαδικασία την πλανητική, την ηλιακή και κοσμική, γίνονται μέσα στις συνθήκες τις πλανητικές, δηλαδή δύσκολες συνθήκες οδύνης. Άρα, το έργο το κάνουμε παρόλες τις συνθήκες. Και όπως λέει ο διδάσκαλος, Θιβετανός, και εξαιτίας των συνθήκων. Ο Σρι Ορομπίντο διδάσκει ότι πίσω από τις εμφανίσεις του σύμπαντος, που είναι πολλές, υπάρχει η πραγματικότητα ενός όντος, μιας συνείδησης, ενός εαυτού όλων των πραγμάτων, ενός και αιώνιου. Όλα τα όντα είναι ενωμένα μέσα σε αυτόν τον έναν εαυτό, πνεύμα. Και παρόλο που είναι ενωμένα, είναι διαιρεμένα, είναι χωριστά, επειδή υπάρχει χωριστή συνείδηση, εξαιτίας της άγνοιας του αληθινού τους εαυτού και της αληθινής πραγματικότητας. Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε το πέπλο της χωριστικότητας και να συνειδητοποιήσουμε τον αληθινό μας εαυτό, να αντιληφθούμε τη δική μας θεότητα και τη θεότητα όλων? Ο Σρι Ορομπίντο απαντά μέσω ψυχολογικής πειθαρχίας. Τι σημαίνει ψυχολογική πειθαρχία? Σημαίνει ότι πειθαρχούμε στην ψυχή μας και αυτό που η ψυχή απαιτεί, αυτό που χρειάζεται, το εφαρμόζουμε επί των υπόλοιπων φορέων μας. Αυτό το ένα όν, η συνείδηση, ενυπάρχει στην ύλη, δεν είναι δηλαδή υπερβατικό, είναι εκ των έσω και απελευθερώνεται μέσω της εξέλιξης. Είναι αυτό που λέμε, ο πνευματικός πυνθήρας υπάρχει, στο κέντρο του πνευματικού πυνθήρα ανοίγει και βγαίνει το σύμπαν, ακόμη και μέσα στα κυταράκια. Συνείδηση εμφανίζεται εκεί που έμοιαζε να μην υπάρχει. Γιατί αναδύεται. Έτσι. Αναδύεται. Αφού αναδύεται, δεν υπήρχε και ξαφνικά νάτι. Και αυτή η συνείδηση ολοένα και διευρύνεται. Δημιουργεί δίκτυα. Και ανοίγει, διευρύνεται. Υπακούοντας σε μια εσωτερική παρόρμηση. Αυτή είναι η νοημοσύνη. Το πρώτο βήμα, λέει, για την εμφάνιση συνείδησης είναι η ζωή. Και το δεύτερο, ο νους.
Η εξέλιξη όμως δεν σταματά. Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη ενός υπερνού και πνεύματος, το οποίο θα κυριαρχήσει στο συνειδητό του. Δηλαδή αποκτάμε συνείδηση, αντίληψη, κατανόηση, για να μπορέσουμε να κάνουμε εκείνα τα βήματα με τα οποία ο υπερνούς θα εγκατασταθεί ως παρουσία και όχι μόνο ως δράση που παράγει τη συνείδηση. Αυτό απαιτεί τη συνειδητή συμμετοχή του ανθρώπου και δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα του νου του ανθρώπου, λόγω περιορισμών. Απαιτείται η προσαρμογή του νου σε μια ανώτερη αρχή. Ο Σρι Αουροπίντο διδάσκει ότι η γείωση αυτής της ανώτερης αρχής είναι εφικτή. Έτσι θα απελευθερωθεί ο πνευματικός εαυτός στον κόσμο. Έτσι θα εμφανιστεί μια υπερνοητική αλήθεια, συνείδηση, που θα βοηθήσει την ανθρωπότητα να εξελιχθεί. Ποιος προσφέρει την ψυχολογική πειθαρχία που είπαμε προηγουμένως? Η γιόγκα. Η γιόγκα είναι αυτή που επιτρέπει το άνοιγμα του ατόμου στη δράση της πειθαρχίας από την ψυχή. Είναι μια μακρά και επίπονη διαδικασία, αφού ο άνθρωπος θα πρέπει πρώτα να αφυπνίσει τον εσωτερικό του εαυτό και να μάθει να ζει στην ψυχή του. Αφού ο άνθρωπος αυτό το επιτύχει, θα πρέπει να ακολουθήσουν σταδιακές διευρύνσεις συνείδησης, μέχρι να υπάρξει πλήρη δράση της υπερνοητικής αλήθειας συνείδησης. Για να γίνει αυτή η πορεία, χρειαζόμαστε παρουσία διδασκάλου, ο οποίος μέσα από τη διδασκαλία του και μέσα από το παράδειγμά του θα στηρίζει την πορεία μας ως μαθητές. Στην πρώτη εικόνα, επάνω, ψηλά, βλέπουμε δύο τρίγωνα, τα οποία είναι τεμνόμενα. Το ένα είναι ανερχόμενο, το άλλο είναι κατερχόμενο. Το ανερχόμενο μας συμβολίζει την απάντηση που θα δώσει η ύλη στη ζωή. Δηλαδή η ύλη εκφωνεί την απάντηση και κοιτάζει ψηλά. Γι' αυτό το τρίγωνο είναι ανερχόμενο. Είναι το τρίγωνο της ύλης που ανέρχεται. Το κατερχόμενο είναι του πνεύματος που ήρθε να κάνει την κλίση, το κάλεσμα στην ύλη. Και συμβολίζει τις τρεις ποιότητες του βράχμα. Την αλήθεια, την συνείδηση και την εφορία. Εκεί που τέμνονται στο κέντρο σχηματίζεται ένα τετράγωνο. Το τετράγωνο αυτό είναι η τέλεια εκδήλωση. Στο κέντρο του έχει ένα λωτό που εκφράζει το τέλειο αβατάρ. Το αβατάρ του ανώτερου. Κάτω από αυτό το λωτό βλέπουμε τις γραμμές που συμβολίζουν τα κυματάκια, το νερό. Αυτό συμβολίζει την πολλαπλότητα της δημιουργίας. Η
πολλές σταγόνες του νερού. Το επόμενο σύμβολο, ακριβώς από κάτω, η ροζέτα αυτή, είναι σύμβολο της μητέρας. Έχει στο κέντρο έναν κύκλο που εκφράζει τη θεία συνείδηση. Τα τέσσερα πέταλα γύρω του συμβολίζουν τις τέσσερες δυνάμεις της μητέρας και τα εξωτερικά 12 συμβολίζουν τις 12 δυνάμεις που εκδηλώθηκαν στο έργο της. Ο Ζή Ρομπίντο άφησε πολλά κείμενα, ποίηματα, πεζά, δοκίμια, πολιτικά κείμενα, ημερολόγια, μεταφράσεις αρχαίων Ινδικών, μεταφράσεις ελληνικών και λατινικών κειμένων, γράμματα προς τους μαθητές του και πολλά άλλα. Αυτά έχουν συγκεντρωθεί σε 37 τόμους. Στα ελληνικά έχουν εκδοθεί 5 τίτλοι. «Η μητέρα», «Το ένιγμα αυτού του κόσμου», «Φως στη γιόγκα», «Ηράκλητος» και «Το ζήτημα της επαναγέννησης». Το έργο της μητέρας έχει συγκεντρωθεί σε 17 τόμους ομιλιών και κειμένων που αφορούν σκέψεις της, διαλογισμούς, προσευχές, γράμματα, δοκίμια και άλλα. Κάθε χρόνο το άσραμ εκδίδει στο Ποντιτσέρι, εκδίδει κάποιες προτροπές. Η προτροπή που έχουμε εδώ είναι ότι πρέπει να είμαστε πιο επίμονοι από τις δυσκολίες, για να μην μας υπερνικούν προφανώς. Και λέει ο Ζή Ρομπίντο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τίποτε δεν μπορεί να επιβληθεί στην καθολικότητα της θέλησης της ψυχής να φτάσει τη θεότητα. Δηλαδή, εφόσον η ψυχή έχει βάλει στόχο της να φτάσει τη θεότητα, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να την εμποδίσει. Οι δικές της δυνάμεις, οι δυνάμεις της ψυχής, ξεπερνούν το οποιοδήποτε εμπόδιο. Αρκεί να έχουμε αντοχή, να είμαστε πιο επίμονοι από τις δυσκολίες, όπως λέει. Η Όροβιλ τώρα. Όροβιλ σημαίνει η πόλη της Αυγής. Είναι μια παγκόσμια πόλη που ιδρύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1968 με στόχο την έμπρακτη εφαρμογή της ανθρώπινης ενότητας μέσω της διαφορετικότητας. Την εμπνεύστηκε η μητέρα και υλοποιήθηκε με τη βοήθεια της Ινδικής κυβέρνησης και της UNESCO. Η Όροβιλ επιδιώκει την ενότητα των ανθρώπων και την πνευματική ανάπτυξη και φυσικά στον κεντρικό πυρήνα της ζωής της βρίσκεται η διδασκαλία του Ζή Ρομπίντο. Το Όροβιλ, η πόλη της Αυγής, είναι μια κοινότητα ανοιχτή στον σύγχρονο κόσμο που αλληλεπιδρά και μοιράζεται γνώση. Το 2018 είναι 50 χρόνια από την ίδρυσή της και εκεί συνυπάρχουν ειρηνικά και αρμονικά, που σημαίνει συνυπάρχουν πέρα από δόγματα πολιτικά, πιστεύω και εθνικισμούς, 2.500 άνδρες και γυναίκες από 49 χώρες.
Στην σημερινή μας παρουσίαση στην Αθήνα, ενώνουμε τις καρδιές μας μαζί τους, στην προοπτική ολόκληρη η γη να γίνει η αρμονία του υπερνού. Η νοημοσύνη, η αγάπη, η θέληση του Αναστάντος Χριστού, του Χριστού της εφαρμοσμένης αγάπης, να βιωθούν και να εφαρμοστούν παγκόσμια. Ο διαλογισμός μας θα επισφραγίσει την πνευματική ένωση των δύο πόλεων. Γιατί να το κάνουμε αυτό? Όπως το ανθρώπινο σώμα, υπάρχουν εστίες ενέργειας που συνδέονται μεταξύ τους, έτσι και στον πλανήτη. Η Ινδία και η Ελλάδα είναι από αρχαίων χρόνων άρρηκτα πνευματικά συνδεδεμένες. Είναι και οι δύο ενεργειακοί κόμβοι στο πλανητικό σώμα. Και ποτέ δεν έπαψαν να γιώνουν τις κοσμικές ενέργειες του κοσμικού υπερνού. Όλοι οι διδάσκαλοι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας στις βιωτές τους επί της γης έχουν ενσαρκωθεί και στην Ινδία και στην Ελλάδα. Τα εδάφη είναι διαποτισμένα με ενέργειες συγγενείς και αλληλεπιδρώσεις. Πολλά εστιακά σημεία συμπαντικών ενεργειών ενεργοποιούνται τις μέρες μας. Με στόχο αρχικά τη σύνδεση των ενεργειών τους με τα σύμπαντα, με το ιερό τρίγωνο Πλειάδες, Σύριος, Μεγάλη Άρκτος. Και μετά την παραλαβή των κοσμικών ενεργειών, την ορθή και απρόσκοπτη διανομή τους στη Γη. Το είδαμε αυτό πολύ συγκεκριμένα και ευκρινώς στο εσωτερικό έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τον νέο πολιτισμό που συμμετείχαμε πλανητικά. Αποτέλεσμα αυτής της παραλαβής, αφομοίωσης και χρήσης των νέων συχνοτήτων των ενεργειών είναι ο νέος πολιτισμός της κοσμικής αρμονίας να πραγματοθεί. Σήμερα θεωρούμε θεμητό να δούμε πώς οι ενεργειακές μεταβάσεις συμβαίνουν σε κύκλους, μεγάλους ή μικρούς, με την εμφάνιση κρίσεων, αποφάσεων, ευκαιριών. Τέλη του 20ου αιώνα, με μέσα του 21ου, είχαμε δει τέλη του 19ου αιώνα με μέσα του 20ου και τώρα βλέπουμε τέλη του 20ου αιώνα με μέσα του 21ου. Ζουν σπουδαίοι εργάτες της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας με στόχο να συγχρονίσουν τις σκέψεις της ανθρωπότητας με το νόημα των επικείμενων γεγονότων. Δηλαδή, ό,τι έκαναν και τότε. Άλλοι φέρνουν τη σκέψη και τις μεθόδους της Δύσης στην Ανατολή και άλλοι φέρνουν τη σκέψη και τις μεθόδους της Ανατολής στη Δύση.
άλλοι συνεχίζουν να λαμβάνουν τη νέα γνώση κατευθείαν εσωτερικά από τους διδασκάλους τους διεντυπώσεως στο νου τους. Αυτή την περίοδο που διανύουμε, 1950-2050, πολλοί άνθρωποι, μορφωμένοι και κοινωνικοποιημένοι, πλήρως ενταγμένοι στο σύστημα, ζουν ως μύστες, ως μεσολαβητές στο μέσα και στο έξω. Όταν ο νους τους, ο ανθρώπινος νους τους, συνδέεται με τον υπερνού του Πνεύματος Θεού ενέργειας, τότε οι σκέψεις τους εθερικά διαποτίζονται από την θέληση, τον σκοπό, τον προγραμματισμό του υπερνού. Αυτές οι σκέψεις τους, αυτές οι σκέψεις των σύγχρονων μυστών, οι εθερικά διαποτισμένες από την θέληση, τον σκοπό, τον προγραμματισμό του υπερνού του Πνεύματος Θεού ενέργειας, αυτοί οι εθέρες, αυτοί οι κραδασμοί του υπερνού του Πνεύματος Θεού ενέργειας, αυτή η θέληση, αυτός ο σκοπός, αυτός ο προγραμματισμός του υπερνού φθάνουν σε εμάς. Αυτό είναι το έργο της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, της ιεραρχίας των διδασκάλων, της αγάπης σοφίας. Η γεφύρωση αυτών των πεδίων μετάβασης από τον υπερνού στο νου και στον εγκέφαλό μας. Αυτό το έργο γεφύρωσης πραγματώνεται μέσα από τα καθημερινά μας βιώματα. Όταν η εσωτερική πνευματική μας διάσταση νικά τις εσωτερικές και εξωτερικές αντικσότητες. Μέσω ψυχολογικής πειθαρχίας, λέει ο Ρομπίντο. Φτάνουν σε εμάς και τις παραλαμβάνουμε. Τι αντίκτυπο έχουν? Έχουν. Ο αντίκτυπος εκφράζεται στη δόμηση των δικών μας σκέψεων. Τι σκέψεις κάνουμε? Οι σκέψεις μας δημιουργούν το περιβάλλον μας. Ο Σρι Αουροπίντο έλεγε ότι στην απομόνωση της φυλακής, όπου ήταν για έναν ολόκληρο χρόνο μέχρι να αθωωθεί, δεν αισθανόταν φυλακισμένος, γιατί βίωνε την παρουσία και τη διδασκαλία του Κρίσνα. Τα βήματά μας στην καθημερινότητα είναι μαθητεία, άσκηση σιωπής των κατώτερων αισθήσεων, όπου ο νους αδειάζει και ο υπερνούς μας εντυπώνει για να γίνει σκέψη και η σκέψη να γίνει δράση. Η δράση που έτσι προκύπτει παρομοιάζεται με το βέλος του τόξου που φτάνει στην καρδιά του στόχου του. Αυτή τη δράση την κατακτάμε
μέσω μαθητείας και μοίησης στον κραδασμό που είναι. Αυτή η δράση είναι ο πνευματικός ακτιβισμός. Έχουμε τα τέσσερα αρχικά, π, α, ελληνικά, s, a, αγγλικά, που λέει πάσα, πνευματικός ακτιβισμός, solar action. Ας δούμε την κρίση και την συνέπεια που έρχεται σε κύκλους 80 ετών. Στον κύκλο τον πρώτο έχουμε τις ημερομηνίες 1930-1940. Μια δεκαετία. Στον κύκλο τον δεύτερο έχουμε 2010-2020. Μια δεκαετία. Στον τρίτο κύκλο έχουμε 2090-2100. Μια δεκαετία. Στις δεκαετίες αυτές κυριαρχούν οι μεταβλητές. Οπότε ο χρόνος συμπιέζεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο χρόνος τρέχει, οι δυσκολίες πληθαίνουν και οι ευκολίες λιγοστεύουν. Σημαίνει ότι όλα είναι σαν μια ανηφόρα, όπου υπάρχουν όμως νέα ξεκινήματα, υπάρχει έμπνευση και γίνονται και έργα. Η δεκαετία του 1930-1940 ξεκινά με την κρίση και καταλήγει με την συνέπεια. Η συνέπεια ήταν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, για τους οποίους ο διδάσκαλος Τιβετανός μας λέει πως αν οι μαθητές, εργάτες του φωτός, είχαν κατανοήσει το μέγεθος και το είδος του προβλήματος, που ήταν φυσικά η μάχη του καλού και του κακού, το θέμα θα είχε λυθεί στα νοητικά πεδία και δεν θα ήταν απαραίτητη η αιματοχυσία στο φυσικό πεδίο. Η δεκαετία 2010-2020 αρχίζει πάλι με κρίση και καταλήγει σε συνέπεια. Για την οποία εμείς ως μαθητές, εργάτες του φωτός, καταθέτουμε τη δικιά μας μαρτυρία, αφού είμαστε σύγχρονοι, αφενός των πνευματικών δεδομένων, αφετέρου της προσπάθειας εναρμόνισης των ανθρώπινων υποθέσεων. Η δεκαετία του 2090-2100 θα ξεκινήσει πάλι με την κρίση, θα καταλήξει στη συνέπεια, για την οποία θα κατατεθεί η μαρτυρία άλλων, εκείνων που τότε θα ζουν και θα ομολογούν, θα μαρτυρούν, θα εξηγούν πώς η ιεραρχία εξωτερικευμένη θα προσπαθεί να εναρμονίσει τις ανθρώπινες υποθέσεις. Η δεκαπενταετία του 1945-1960 ήταν επανεκκίνηση και ανοικοδόμηση, γιατί ήταν μετά τους πολέμους. Στην Ελλάδα δεν την εκμεταλλευτήκαμε θετικά, γιατί δεν ομονοήσαμε ως έθνος. Διχαστήκαμε και βιώσαμε εμφύλιο. Στον πόλεμο αντιδράσαμε ως ψυχές.
στην ευκαιρία αντιδράσαμε ως προσωπικότητες. Η 15ετία του 2025-2040 θα είναι επίσης πολύ καλή εποχή. Η Ελλάδα ας την εκμεταλλευτεί αυτή τη φορά θετικά, ομονοώντας ως έθνος. Πολλές φορές το όλοι μαζί μπορούμε ξεχνιέται από τα προσωπικά και διχαστικά συμφέροντα. Σήμερα βιώνουμε το επόμενο μεγάλο ανθρώπινο βήμα. Έρχεται στο φως της κατανόησής μας ότι το κοσμικό έχει ήδη συνδεθεί με το πλανητικό. Σημαίνει εισρωή εναδικών ενεργειών και των αντίστοιχων συχνοτήτων τους. Στην ψυχή μας, στο νου και στην καρδιά μας. Εναδική ροή. Έχουμε εναδικές παραλαβές. Από αυτό προκύπτει μια νέα διαφορετική θέληση να μεγαλώνει μέσα μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν παραλαμβάνουμε εναδικές ροές, κυοφορούμε νέα θέληση. Γιατί η εναδική ροή, η εναδική συχνότητα πρέπει να εκφραστεί με την ανάλογη θέληση. Πρέπει να εκφράσει, να γεννήσει, να εκδηλώσει τις ανάλογες ποιότητες. Η νέα αυτή θέληση είναι αποτέλεσμα της απόκρισής μας, της απάντησης δηλαδή που δίνουμε, στη δράση των εναντικών συχνοτήτων μέσα μας. Όσοι ήδη βίωσαν την ενορατική χρηστική βουδική θέληση, που κυβερνάται και διαμορφώνεται από την ψυχή και μεγαλώνει από την αγάπη. Τώρα βιώνουν την εναδική χρηστική βουδική θέληση που αναγνωρίζει την καθολικότητα της ζωής. Γιατί? Πώς την αναγνωρίζει? Πώς μπορεί και πριν δεν μπορούμε? Επειδή κυβερνάται και καθορίζεται από την πνευματική τριάδα. Για να συμβεί αυτό, ο Βούδας, πρεσβύτερος αδελφός του Χριστού στο μεγάλο αυτό έργο, προσφέρει υποστήριξη στους φορείς του Χριστού για να αντέξουν τις συνέπειες της προσέγγισής του στους χαμηλοκραδασμικούς φορείς του πλανήτη κατά την επανεμφάνισή του που συμβαίνει τώρα. Τι είναι αυτό που λέμε? Λέμε ότι για να επανεμφανιστεί ο Χριστός χρειάζεται υποστήριξη, επειδή οι φορείς του θα κακοπάθουν μέσα στις δυσκολίες των πλανητικών εθέρων, τις βαριές. Και λέμε ότι ο Βούδας
του προσφέρει τους αισθήτες του. Φανταστείτε το σαν να του δίνει εθερικές κάπες, που είναι όμως δύναμη. Συγκεκριμένη δύναμη απέναντι σε προβληματικούς, συγκεκριμένους κραδασμούς που είναι τα χαμηλά πλανητικά πεδία. Ο Βούδας μετά την πράξη αυτή πλήρως θα αποχωρήσει από το πλανητικό σύστημα, έχοντας ολοκληρώσει το κορυφαίο έργο που ξεκίνησε όταν ήρθε ως συνοδεία του Σανάτ Κουμάρα με τους πρώτους Βούδες Κουμάρα. Αυτοί όλοι έχουν ήδη αποχωρήσει και έχουν αντικατασταθεί από άλλους. Αυτός ο Βούδας παραμένει, ενώ στην προσωπική του εξέλιξη θα έπρεπε ήδη να έχει φύγει, ήδη είχε ολοκληρώσει, όμως καθυστερεί την δική του εξέλιξη για να παράξει αυτήν την βοήθεια στο Χριστό. Ώστε η νέα αρχή της κοσμικής θέλησης να συνδυαστεί με τις δικές μας θελήσεις εδώ στον πλανήτη και να υπάρξει ενσωμάτωση της κοσμικής θέλησης. Ενοποίηση διπόλων. Κρίσνα και Χριστός. Ανατολή και Δύση. Ψυχή και προσωπικότητα. Ενάδα και εμψυχωμένη προσωπικότητα. Το όλον που είναι πολλά. Το όλον που είναι ένα. Το όλον που είναι και εμείς. Θα περάσουμε στο διαλογισμό μας. Είμαστε μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Είμαστε εν το σώμα. Οραματιζόμαστε το ομαδικό μας κανάλι. Δίκτυο καρδιών, δίκτυο ριζών. Τεντωνόμαστε. Οι κεραίες μας πολύ ψηλά, μέχρι την καρδιά του Αναστάντος Χριστού. Δίκτυο κεραίων. Ομαδικό κανάλι του Αναστάντος Χριστού. Ομ.
Οραματιζόμαστε στο Όροβιλ στην Ινδία το κανάλι της μητέρας. Εμπλουτισμένο από τις ενέργειες του Σρι Οροπίντο. Συνδέουμε την καρδιά του καναλιού αυτού με το δίκτυο της ομαδικής μας καρδιάς. Οραματιζόμαστε τις ρίζες του καναλιού της μητέρας μέσα στο μοβ ή όχρου χρυσό δίκτυο ριζών του πλανήτη. Και βλέπουμε το ύψος του καναλιού. Εκεί ψηλά στους εφαίρες. Όπου υπάρχει φως. Επιλέγουμε το τρίτο ομαδικό μάτι επί της κεραίας μας να ενωθεί με το τρίτο μάτι του καναλιού της μητέρας. Μέσα στην προστασία του Σρι Οροπίντο. Τρίτο μάτι με τρίτο μάτι. Καρδιά με καρδιά. Εάν τα δύο κανάλια είναι δύο κάθετες γραμμές, τότε μεταξύ τους συνδέονται με μία γραμμή. Οριζόντια. Σχηματίζεται το γράμμα ήττα κεφαλαίων. Η εργασία θα γίνει με αυτό το σύμβολο.
που συνδέει τις δύο ηπείρους. Συνδέει τις δύο χώρες. Συνδέει τα δύο κανάλια. Μέσα από αυτήν την γραμμή, την οριζόντια, τη σύνθεσης, μεταδίδονται συχνότητες από εκεί προς τα εδώ και από εδώ προς τα εκεί. Είναι σαν να μεταφέρονται τεράστιοι όγκοι πληροφοριών από ένα κομπιούτερ σε ένα άλλο. Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούν τη σύνθεση. Γιατί η σύνθεση προϋπάρχει. Είναι μεγάλη σημασία η παροχή αυτή που επικαιροποιεί. Γιατί επιτρέπει και στους δύο προορισμούς την πρόσληψη δεδομένων που λείπουν. Αυτή η πρόσληψη, αυτά τα δεδομένα θα επιτρέψουν συνδέσεις. Ταχύτερα και αποτελεσματικότερα για πράγματα που είναι να γίνουν. Και η ενέργεια έχει ήδη κατατεθεί. Οι ροές και οι ανταλλαγές είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Συμβολικά είναι σαν να γεμίζουν βιβλιοθήκες πολλών και διαφορετικών αντικειμένων.
είναι σαν να προσλαμβάνουν γνώσεις, ποιότητες, σαν να κινητοποιούνται πολλοί άνθρωποι. Σαν να γίνεται επανασύνδεση ψυχών, οικογενειών, συντρόφων, πνευματικών φίλων. Είναι μια παροχή που ενημερώνει και γεμίζει. Συναισθήματα και ενέργειες. Είμαστε μέσα στο πλανητικό κανάλι. Τα δύο κανάλια που ενώσαμε πάλλονται σε ομοβροντία. Εμπόδια πέφτουν, κατεδαφίζονται. Είναι σαν να παράγεται σεισμός που απελευθερώνει, που ανοίγει διόδους. Αποκαλύπτει άνοιγμα τεράστιο. Μεταξύ των δύο υπήρων είναι σαν να ανοίγεται διόρυγα. Μεταξύ των δύο χωρών σαν να ξεκινούν συναλλαγές, μεταφορές. Άνοιγμα στον ουρανό, διάβλος στη γη.
μεταξύ των δύο καναλιών παράγεται ένα κοινό κανάλι φωτός. Μιας ειδικής ποιότητας. Είναι σαν να παρήχθει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο από το κεφαλαίο ήττα. Αυτό είναι μεγάλη σημασία. Γιατί είναι σαν να παράγεται η κατάλληλη υποδομή για έναν ηλεκτρικό σταθμό που θα μεταφέρει άπειρα φορτία ηλεκτρισμού που θα ηλεκτροδοτήσει τεράστιες πλανητικές περιοχές. Είμαστε μέσα στη σαμπαλική διάσταση, όπως ο Χριστός την εκφράζει. Το πεδίο ομογενοποιείται και πολλαπλασιάζεται, μεγεθύνεται. Υπάρχει μία γαλακτώδης, εθερική παρουσία που ανακουφίζει. Και επιτρέπει την κάθοδο των σαμπαλικών χρηστικών ενεργειών με τρόπο λυτρωτικό. Ινδία, Ελλάδα. Ολόκληρο το κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας πάλεται. Εις το όνομα της Παναγίας Τριάδος, του νέου πολιτισμού, εγκαθίστανται δομές. Και ενέργειες. Το μέλλον
Εγκαθίσταται. Ευχαριστούμε. Τιμούμε. Δοξολογούμε τις θείες δυνάμεις. Που γιώνουν. Το νέο. Εδώ. Στη γη. Σαν. Το διπλό κανάλι παραμένει. Το κανάλι που προκύπτει από αυτό λειτουργεί. Θα υπάρξουν άμεσες και μακρόπνοες συνέπειες. Στην παρουσία του Αναστάντος Χριστού παραμένουμε. Ομ. Στο ομαδικό μας κανάλι παραμένουμε. Ομαδική κεραία, ομαδικός άξονας, ομαδικές ρίζες. Η διεύρυνση είναι μεγάλη. Συνδέουμε το ομαδικό μας κανάλι με το ελλαδικό κανάλι. Και καταθέτουμε πλούτο. Πλούτο. Ένας πλούτος που διατρέχει, ένα απέραντο χρόνο. Από άπειρα μακριά, στο παρελθόν, μέχρι άπειρα μπροστά στο μέλλον. Πλούτος. Το κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας παρών. Η σαμπάλα ανοιχτή.
ο χρυσός θόλος κάτω από την Ελλάδα, παρών. Οι ενέργειες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος ενωποιημένες. Το εστιακό σημείο είναι η φλόγα του Αναστάντος Χριστού ψηλά, φωτίζει δίνει δύναμη σταθεροποιεί ενοποιεί τη φλόγα αυτή στην καρδιά μας παραλαμβάνουμε. Έχοντας ήδη παραλάβει σε προηγούμενο διαλογισμό τη φλόγα του Αναστάντος Χριστού από το ελλαδικό κανάλι εκεί ψηλά σε τσάκρα της κεραίας μας τώρα παραλαμβάνουμε και στην καρδιά μας, ανάμεσα στις ομοπλάτες. Από το ομαδικό μας κανάλι, επικεντρωνόμαστε στο ατομικό μας κανάλι, που είναι κόνος του Αναστάντος Χριστού. Βιώνουμε την ενέργειά του. Θέτουμε τις ρίζες μας μέσα στο δίκτυο μοβ χρυσών ριζών. Μέσα στο φως του Αναστάντος Χριστού παραμένουμε. Ομ. Εν σιωπή παραμένουμε. Το ενεργειακό μας δυναμικό αφομοιώνουμε. Το ενεργειακό μας πλεόνασμα το αποδίδουμε στο έργο του Αναστάντος Χριστού. Ομ. Ομ.